Στη σκιά των 70 παραβιάσεων και των 6 υπερπτήσεων που πραγματοποίησαν την Τετάρτη τουρκικά μαχητικά, έγινε το πρώτο τέτα τέτα ανάμεσα στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Χουλουσία Καρ. Ο Έλληνα Υπουργό Άμυνα ζήτησε από τον Τούρκο ομόλογό του να σταματήσουν άμεσα οι επιθετικέ ενέργειε τη Τουρκία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ συμφωνήθηκε και η επανεκκίνηση των συνομιλιών για τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια ένα βήμα μπροστά με τα ΜΟΕ και δύο βήματα πίσω με το γενικότερο κλίμα ένταση που επικρατεί α, στην περιοχή, εξπαιτειότητας κυρίως της Τουρκίας, διότι έτσι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης καθίστανται ανούσια και μη παραγωγικά. Συζητήθηκαν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης καθώς και οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την Κύπρο. Ο Υπουργό Αρκάρ τόνισε την ανάγκη για επίλυση των διαφορών με όρου καλή γειτονία σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο. Η επανεκκίνηση του διαλόγου για τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη ξεκινά σε μια περίοδο όπου η τουρκική προκλητικότητα χτυπάει κόκκινο. Την τελευταία δεκαετία οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου υπερδιπλασιάστηκαν και από τι 1678 έφτασαν τι 3.930 στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ από τι 50 υπερπτήσει του 2009 καταγράφονται ήδη 70 περιστατικά στο πρώτο δεκάμηνο του έτου. Την ίδια ώρα, ο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Μουσταφά Ακιντζή, μιλώντα στην τουρκική σύνταξη τη Deutsche Welle, θέτει και πάλι ζήτημα συνδιαχείριση των ενεργειακών κοιτασμάτων τη Κύπρου. <laughs> Η Ελλάδα πάντως επιδιώκει την ενίσχυση του στόλου της, με τις γαλλικές φρεγάτες Μπελαρά να βρίσκονται ψηλά στη λίστα των αξιωματούχων του Πενταγώνου. Ο αρχηγό του πολεμικού ναυτικού βρέθηκε χθε στην επίσημη τελετή για την έναρξη ναυπήγηση τη πρώτη Μπελαρά μαζί με τη Γαλλίδα Υπουργό Άμυνα, με τι συζητήσει ανάμεσα στι δύο πλευρέ να συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί η διαμόρφωση που θα καλύπτει τι επιχειρησιακέ ανάγκε τη Ελλάδα.